της 21ης αγωνιστικής μεταξύ της ΠΑΕ και του Απόλλωνα. Η γηπεδούχη είναι στην σέντρα και τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Με τον Χάμπο τώρα να στέλνει βαθιά παλιά στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Δικινή, κερδίζει ο Αλμπάνης. Πέρασε ο Αλμπάνης, πλάσανε 1-0 ο Απόλλων. Στην πρώτη επιθετική του προσπάθεια ο Χρήστος Αλμπάνης. Ο Απόλλων παίρνει το προβάδισμα. Δείτε τον Νικολά Δικινή να γυρίζει στον Αλμπάνη. Από ποιο σημείο πήρε την μπάλα, πέρασε ανάμεσα από τρεις παίκτες της ΠΑΕΚ και πλάσανε χωρίς να τον μαρκάρει κανείς, ουσιαστικά να τον σταματήσει. Για να κρατήσουν περισσότερο, να δούμε εδώ την φάση. Με τον Κούρο να στέλνει στην περιοχή, η μπάλα πέρασε από τον Νούνιτς, έγινε το σούτ από τον Μίλτς. Αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια της ΠΑΕΚ. Ο Βέλγος έστειλε την σέντρα στην περιοχή, πέρασε η μπάλα μπροστά από τον Ιωβάνοβιτς, δεν μπορούσε να την προλάβει και έφτασε απέναντι στον Δημητρίου. Νέα παλιά, από κοντά 1-1 η ΠΑΕΚ σοφαρίζει. Ο Νίκο Βαρέλα είναι ο σκόρερ στο 24ο λεπτό. Πάει ο αρχηγός ο Μάριος ο Δημητρίου, βλέποντας τον Βαρέλα μόνο στο πρώτο δοκάρι. Αφύλακτος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, εύκολη ενέργειά του. Χαμάς στέλνει την σέντρα στην περιοχή. Ο Αλμπάνης θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα περάσει έξω, αυτή είναι κλασική ευκαιρία. Πίτας βρήκε τον τρόπο και έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Πρόσεκ. Θα προτιμήσει να παίξει με τον Κολ. Πίτας και πάλι έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει και θα στοχίσει αυτή τη φορά. Έχει χτυπήσει κάπου η μπάλα και έχουμε κόρνερ. Ο Τίας έδωσε δίπλα στον Ράμος, ο Νούνιτς. Πάσα για τον Κούρο που φεύγει στην πλάτη του Φιλιώτη ο Κούρος και κάνει το σούτ στο δοκάρι, χτύπησε η μπάλα. Σύμμαχος του Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς σε αυτή τη φάση, το οριζόντιο δοκάρι. Νούνιτς και Βαρέλα θα περάσουν εκτός, ο Μπάβιτς και ο Ενόχ θα περάσουν στο γήπεδο. Έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής σε αυτό το μαρκάρισμα από τον Αυλονίτη. Εδώ ξανά ο Βαρέλα και το μαρκάρισμα από τον Αυλονίτη. Να το δούμε και στο κοντινό πλάνο, νομίζω είναι εντός περιοχής. Σφυρίχτηκε το πέναλτι. Θα πάει να το δει. Εδώ φαίνεται ότι στο ξεκίνημα τουλάχιστον του μαρκαρίσματος είναι εκτός της περιοχής. Αλλάζει το χρώμα της κάρτας. Θα βγάλει κόκκινη, έχω την εντύπωση. Και θα αποβάλει τον Αυλονίτη. Σημαντική εξέλιξη στον αγώνα. Στο 60 λεπτό μένει με παίχτη λιγότερο ο Απόλλων. Αποβολή του Αυλονίτη. Και στείνεται η μπάλα εκτός της περιοχής. Ο Κούρος εκτελεί με δύναμη, ο Γιωβάνοβιτς αποκρούει. Εκτέλεσε ο Ντίας, από κοντά η κεφαλιά, έξω η μπάλα, πολύ μακριά από την εστία. Εκεί που ο Δημητρίου κέρδισε προσωρινά, όμως ήρθε ο Πίτας, ο οποίος γυρίζει και στέλνει απέναντι ο Πρότσεκ με το δεξιχέρι. Στη συνέχεια ο Κούρος παραχωρεί το κόρνερ. Επανέρχεται η ΠΑΕΚ με τον Δημητρίου. Ντίας, παλιά στην περιοχή του Απόλλωνα, έγινε η κεφαλιά, γκολ από τον Μπάμπιτς. Από τον Φραγκέσκου, τον κεντρικό αμυντικό, 2-1 η ΠΑΕΚ στο 81ο λεπτό. Στη γωνία πέφτει ο Γιωβάνοβιτς, δεν μπορεί να αποσοβήσει τον γκολ. Άψογο στήλ από τον κεντρικό αμυντικό της ΠΑΕΚ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 γυρίζει το παιχνίδι, η ομάδα του Σεργίδη είναι αυτό. Χαμάς. Μπάλα στην περιοχή στον Γιάνκα, το γύρισμα, βγαίνει ο Πρότσεκ. Έχει δώσει πέναλτι. Ο Χριστοδούλου πρέπει να έχει δώσει πέναλτι. Νομίζω ότι έχει δώσει χέρι, αν έχω αντιληφθεί σωστά. Στο 90 λεπτό λοιπόν έγινε η κεφαλιά. Η μπάλα πάει στην περιοχή. Ο Ντικινή. Για να δούμε εδώ. Με το δεξί χέρι ο Φραγκέσκου είναι ο παίχτης που μαρκάρει εκεί τον Γιάνκα. Να δούμε τι θα πει και το VAR, αν θα επικυρώσει την απόφαση του διαιτητή Χριστοδούλου. Ο Απόλλων με τα τωρινά δεδομένα θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Ναι, επιβεβαιώνεται η απόφαση. Παίρνει φορά, εκτελεί ο Ντικινή, ισοφαρίζει ο Απόλλων. 2-2 στο 92ο λεπτό. Με τον Νικολά Ντικινή να πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα.
Ξανά πολύ καλή εκτέλεση του. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δημητρίου στο 98 λεπτό. Η πάσα του δεν ήταν καλή. Ψύχρεμα ο Τζουμ. Τέλος της αναμέτρησης. 2-2 συμβιβασμός τελικά. ΠΑΕΚ Απόλλων μέσα από μια δραματική εξέλιξη.